με μια ομάδα η οποία επίσης πολύ δημοφιλής, την ομάδα ART, η οποία έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η φιλοδοξία και η προσπάθειά τους είναι στο να φτιάξουν κάτι από το μηδέν, μεταφέροντας τη γνώση των βιβλίων τους στην πράξη. Και θα το παρουσιάσουν οι κύριοι Μάριος Μηταλίδης και Ιωάννης Ξυγωνάκης. Καλησπέρα και από εμάς. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με ένα βιντεάκι της ομάδας από τη φετινή σεζόν. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα. Λέγομαι Μηταλίδης Μάριος και μαζί με τον Γιάννη Ξυγωνάκη θα σας παρουσιάσουμε τη φοιτητική ομάδα ART. Λοιπόν, πρόκειται για μια ομάδα που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό Formula Student. Ο θεσμός του διαγωνισμού Formula Student ή EFSAE ξεκίνησε το 1981 και προκαλεί φοιτητές μηχανικούς από όλο τον κόσμο να λάβουν μέρος σε αυτόν, σχεδιάζοντας, κατασκευάζοντας και τελικά να τρέξουν με αγωνιστικά οχήματα τύπου φόρμουλα. Τα αυτοκίνητα είναι είτε ηλεκτροκίνητα, είτε χρησιμοποιούν κινητήρα εσωτερικής καύσης και η ART ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Λοιπόν, στο διαγωνισμό λαμβάνουν μέρος περίπου 500 ομάδες σε Grand Prix σε όλες τις Ηπείρους. Ποια είναι όμως η τυπική χρονιά για μια EFSAE ομάδα? Αυτή αποτελείται πρακτικά από 4 μέρη. Στο πρώτο κομμάτι συμπεριλαμβάνονται οι μοντελοποιήσεις, οι οποίες γίνονται βάσει βιβλιογραφίας αλλά και πειραμάτων, για να καταλήξουμε τελικά στο σχεδιασμό όλων των κομματιών τα οποία θα έχει το κάθε μονοθέσιο. Αυτά στη συνέχεια κατασκευάζονται σε συνεργασία φυσικά και με τη βοήθεια μηχανουργιών και άλλων επιχειρήσεων εκτός του Πανεπιστημίου, αλλά και εντός, ώστε να συναρμολογηθούν όλα αυτά. Και από τη στιγμή που το αυτοκίνητο πατήσει κάτω στο δρόμο, βρισκόμαστε στο στάδιο των δοκιμών. Εδώ πέρα μετράμε χρόνους στην πίστα, κάνουμε βελτιώσεις και για να φτάσουμε τελικά στην αγωνιστική περίοδο, η οποία είναι συνήθως το καλοκαίρι, όπου κρίνεται η προσπάθεια όλης της χρονιάς. Ποια είναι όμως τα μέρη του διαγωνισμού? Τα αγωνίσματα μπορούν να χωριστούν τυπικά σε δύο κατηγορίες, τα στατικά και τα δυναμικά. Στα στατικά αγωνίσματα, η ομάδα κρίνεται τόσο για τις σχεδιαστικές της επιλογές, για τη μελέτη που έχει γίνει καθ' όλη τη χρονιά, αλλά και για τη γενικότερη εξέλιξη της ομάδας. Στα στατικά αγωνίσματα, η ομάδα κρίνεται ακόμη για το πόσο σοβαρά έχει λάβει υπόψη στην παράμετρο του κόστους
στο σχεδιασμό του αυτοκινήτου, ενώ ξεχωριστό αγώνισμα αποτελεί η παρουσίαση ενός επιχειρηματικού πλάνου σε υποτεθέμενους επενδυτές, το ρόλο των οποίων παίζουν οι κριτές. Περνώντας τώρα στα δυναμικά αγωνίσματα, προτού το αυτοκίνητο τρέξει στην πίστα, θα περάσει μια σειρά εξονυχιστικών ελέγχων από κριτές, για να βεβαιωθούν ότι είναι ασφαλές πρώτα απ' όλα για τους οδηγούς, αλλά και ότι πληρεί τους κανονισμούς βάσει των οποίων σχεδιάστηκε. Και περνώντας τώρα στα επιμέρους δυναμικά αγωνίσματα, αυτά αποτελούν το αγώνισμα της επιτάχυνσης, στην οποία το μονοθέσιο καλείται να διανύσει μια ευθεία 75 μέτρων στον ελάχιστο χρόνο, το αγώνισμα του skidpad, στο οποίο το κάθε μονοθέσιο θα τρέξει σε μια πίστα γεωμετρίας 8, τεστάροντας έτσι τις μέγιστες πλευρικές επιταχύνσεις που θα επιτύχει. Ακόμη υπάρχουν το αγώνισμα του autocross, ο γνωστός γύρος κατάταξης, για να φτάσουμε τελικά στο endurance, το μεγάλο αγώνα στο οποίο τρέχουν όλες οι ομάδες, 22 χιλιόμετρων, με μια αλλαγή οδηγού στο ενδιάμεσο, στο τέλος του οποίου μετράται και η οικονομία του καυσίμου. Πρέπει φυσικά να τονίσουμε ότι για λόγους ασφάλειας τα μονοθέσια τρέχουν το καθένα μόνο του, με κοινό αντίπαλο φυσικά το χρονόμετρο. Και ας περάσουμε τώρα στην ιστορία της ομάδας. Αυτή ξεκίνησε το 2006 από μια ομάδα 8 φοιτητών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. Το πρώτο αμάξι κατασκευάζεται, είναι αυτό που βλέπετε, κατασκευάζεται το 2007 και τρέχει για πρώτη φορά στην Ιταλία. Το δεύτερο αυτοκίνητο σχεδιάζεται το 2009, κερδίζει την πρώτη θέση στο μηχανολογικό σχεδιασμό στην κατηγορία Class 3 στο Silverstone της Αγγλίας. Κατασκευάζεται το 2010 και τον επόμενο χρόνο καταλαμβάνει την πρώτη θέση στο αγώνισμα της επιτάχυνσης και την 8η θέση στην τελική κατάταξη. Το τρίτο μονοθέσιο σχεδιάζεται και κατασκευάζεται το 2012 σε διάστημα μόλις 10 μηνών. Πετυχαίνει τη μεγαλύτερη διάκριση στην ιστορία της ομάδας, καθώς αυτή ανεβαίνει στο βάθρο των νικητών, κατακτώντας την τρίτη θέση στη γενική κατάταξη στην πίστα της Ιταλίας. Το μονοθέσιο αυτό είναι πλέον εκθεσιακό κομμάτι. Μπορείτε να το δείτε έξω από την αίθουσα τελετών και να μιλήσετε τα παιδιά για να σας πούνε και περισσότερες πληροφορίες. Και ερχόμαστε τώρα στο σήμερα, όπου η ομάδα ART14 ξεκίνησε το καλοκαίρι, έχει σχεδιάσει το τέταρτο μονοθέσιο και βρίσκεται πλέον στο στάδιο της κατασκευής του. Για να πετύχουμε λοιπόν τους στόχους μας, τους οποίους θα σας παρουσιάσουμε και στη συνέχεια, εκμεταλλευόμαστε την τεχνογνωσία των προηγούμενων ετών. Υπάρχει δηλαδή μια επαφή με τα προηγούμενα μέλη της ομάδας για να ξέρουμε τι έχουν κάνει αυτοί, ώστε να μπορούμε και εμείς αντίστοιχα να τις συμπεριλάβουμε στη μελέτη μας. Χωριζόμαστε φυσικά σε υποομάδες. Πιο αναλυτικά αυτές είναι η υποομάδα του πλαισίου, το frame, το οποίο είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό, φυσικά την κατασκευή του πλαισίου, το σκελετό δηλαδή του αυτοκινήτου. Η υπομάδα των αναρτήσεων, η οποία με τη μελέτη της θα καθορίσει τη δυναμική συμπεριφορά του αυτοκινήτου στο δρόμο. Η υπομάδα του powertrain, η οποία είναι υπεύθυνη για τον κινητήρα, όλα τα περιφερειακά του και τα συστήματα ηλεκτρονικών. Και τέλος, η υπομάδα του marketing, η οποία ασχολείται με το επικοινωνιακό κομμάτι της ομάδας, καθώς και με την εξασφάλιση των χορηγιών για το όλο εγχείρημα. Τώρα θα περάσουμε πιο αναλυτικά στα τεχνικά, τα οποία θα σας παρουσιάσει ο Γιάννης. Καλησπέρα και από μένα. Αρχικά να αναφέρω τους στόχους που έχει θέσει η ομάδα για το νέο μονοθέσιο. Αυτή είναι η μείωση βάρους και η αξιοπιστία. Και ας περάσουμε τώρα στα τεχνικά. Η καρδιά του μονοθεσίου είναι ο κινητήρας. Πρόκειται για ένα κινητήρα από αγωνιστική μοτοσυκλέτα Honda CBR 600 κυβικών. Ο κινητήρας είναι τετρακύλινδρος και βασικά χαρακτηριστικά, βασικά περιφερειακά του είναι το σύστημα εισαγωγής, εξαγωγής, καθώς και αυτά της ψύξης και της λίπανσης. Τα περιφερειακά του κινητήρα σχεδιάζονται προκειμένου να αυξήσουμε την απόδοσή του, καθώς και να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία του. Πιο συγκεκριμένα, η εισαγωγή σχεδιάζεται έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουμε την παροχή οξυγόνου στο θάλαμο καύσης, αυξάνοντας έτσι την απόδοση, και η εξαγωγή έτσι ώστε να μειώσουμε τις απώλειες μετά την καύση. Τα συστήματα ψύξης και λίπανσης διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του κινητήρα. Αξίζει να αναφέρουμε πως η ομάδα έχει σχεδιάσει τετατάχυτο κυβότη ταχυτήτων σε αντίθεση με το εξατάχυτο της Honda. Κριτήριο σχεδιαστικό ήταν οι πίστες στις οποίες θα τρέξουμε
και στόχο έχουμε να κερδίσουμε κάποια δευτερόλεπτα στην πίστα. Στο ίδιο σκεπτικό έχει σχεδιαστεί και ένα σύστημα αλλαγής ταχυτήτων, το οποίο είναι πλήρως πνευματικό και καταργεί το συμπλέκτη. Κερδίζουμε έτσι κάποια παραπάνω δευτερόλεπτα στις αλλαγές. Η ροπή του κινητήρα μεταδίδεται από το κυβότιο μέσω αλυσίδας στο διαφορικό και μετά μέσω των ημιαξονίων στους τροχούς. Και αφού μιλάμε για τροχούς, έχουμε περάσει τη δυναμική συμπεριφορά του αυτοκινήτου, η οποία καθορίζεται από τα ελαστικά και την ανάρτηση. Επιμέρους σήματα των αναρτήσεων είναι τα ψαλίδια, τα αμορτισέρ, καθώς επίσης και το σύστημα διεύθυνσης. Η ανάρτηση σχεδιάζεται βάσει μοντελοποιήσεων, οι οποίες γίνονται σε ειδικό λογισμικό και δεδομένα αυτής είναι το βάρος, το κέντρο βάρους και η μέγιστη επιταχύνση που θα αναπτύξει το μονοθέσιο. Όλα τα παραπάνω συνδέονται μεταξύ τους μέσω του πλαισίου, το οποίο συνδέει, ας πούμε, όλα μαζί. Πρόκειται στην ουσία για ένα χωροδικτύωμα σωλήνων χρωμολιδενίου, συνολικού βάρους 28 κιλών, στόχος του οποίου είναι η ασφαλεία του οδηγού, η ορθή λειτουργία της ανάρτησης, καθώς χρειάζεται αυξημένη δυσρευσία, την οποία την έχουμε μέσω του πλαισίου, και η ελάχιστη δυνατή χωροταξή συμβιβασμή μέσω... ελάχιστη δυνατή χωροταξή συμβιβασμή μεταξύ των κομματιών. Αυτό. Τώρα κάνουμε μια ειδική αναφορά στα ηλεκτρονικά, τα οποία έχουν διπλό σκοπό. Ένα, τον έλεγχο του κινητήρα και των περιφερειακών του, καθώς και τη συλλογή δεδομένων. Καρδιά των ηλεκτρονικών είναι ο εγκέφαλος, ο οποίος ελέγχει τον κινητήρα και στην ουσία έχουμε πλήρη έλεγχο σε αυτόν. Και επίσης, πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ο data logger, ο οποίος συλλέγει δεδομένα από όλους τους αισθήρες του αυτοκινήτου. Τα δεδομένα αυτά είναι πολύ χρήσιμα γιατί έχουμε καλύτερη εποπτεία του τι συμβαίνει στο αμάξι, καθώς επίσης τα χρησιμοποιούμε και για τις μεντολοποιήσεις, βάσει των οποίων σχεδιάζονται όλα τα τελικά κομμάτια. Τέλος, να αναφέρουμε ότι έχει αναπτυχθεί σύστημα τηλεμετρίας, το οποίο θα μας δώσει δυνατότητα ζωντανής παρακολούθησης διάφορων παραμέτρων του μονοθεσίου, ενώ αυτό είναι ενδράση. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν την τελική assembly. Παρακάτω μπορούμε να δούμε μια εικόνα από μπροστά του μονοθεσίου όπως θα είναι, καθώς και μία από πίσω. Τέλος, θέλουμε να τονίσουμε ότι τίποτα δεν θα ήταν δυνατό σε αυτό το δύσκολο εγχείρημα χωρίς την υποστήριξη από τους χορηγούς, οι οποίοι είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, ομάδα ART. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Φαντάζομαι ότι όλοι θα θέλουν να μπουν να οδηγήσουν ένα τέτοιο, οπότε υπάρχει δυνατότητα τέτοιου στους φοιτητές? Στην ουσία, οι οδηγοί που θα κατέβουν στο διαγωνισμό είναι 4. Είναι 2 από το τεχνικό επιτελείο, δηλαδή εμάς, και 2 έχουν μια εμπειρία, ας πούμε, παραπάνω. Σε κάρι, κάτι παρόμοιο. Επομένως, έχουμε διαλέξει οδηγούς. Τώρα για την επόμενη ομάδα δεν ξέρω. Θα μπορούσε να είναι κάποιος επαγγελματίας οδηγός? Ή απαγορεύεται από τους διαγωνισμούς? Απαγορεύεται να έχει επαγγελματικό, μου φαίνεται, δίπλωμα, έτσι. Πρέπει να είναι φοιτητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου για να τρέξει. Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε μπορεί να το δείτε και έξω το αυτοκίνητο.